Μια φορά και έναν καιρό, στο Men of Style, μέσα σε όλους τους υπέροχους εργαζόμενους, ήταν και ένας υπεύθυνος δημιουργικού τμήματος που δεν πίστευε στη δύναμη του Πνεύματος του Χριστουγέννου. Κάζιο. Έλα. Επειδή χρειώνα λίγο, μπορούμε να ανοίξουμε το air condition. Και να πληρώνουμε τόσο λεφτά σε θέρμανση. Έλα ρε, εντάξει, δεν κάνει και τόσο κρύο. Άμα βάλεις μπουφάν θα ζεσταθείς, στο λέω. Σίγουρο. Α, τώρα μου το θύμισες. Το rewind. Το έχεις φτιάξει. Το rewind, είχα πάρα πολύ δουλειά, δεν πρόλαβα. Έλα τώρα, δεν πρόλαβες ρε Κωνσταντίνε. Αφού το έχουμε πόσο καιρό, ένα μήνα. Κάθε χρόνο έχουμε ένα rewind. Και οι θεατές μας περιμένουν πώς και πώς. Πρέπει να το έχεις έτοιμο. Αλλιώς δεν μπορείς να φύγεις από εδώ. Μα έχω τραπέζι με τους γονείς μου. Γιατί να με ενδιαφέρει αυτό. Δηλαδή, εγώ θέλω το rewind έτοιμο. Δηλαδή, τι θα βλέπουν οι άνθρωποι, οι θεατές μας, εσένα ο ανθρώπος. Δεν νομίζω. Άμα δεν το κάνεις, δεν μπορείς να φύγεις σπίτι. Ούτε την προχρονία. Και την προχρονία εδώ θα κάτσεις. Οπότε, όσο πιο γρήγορα το κάνεις, τόσο καλύτερο για σένα. Οκ. Okay. Έτσι. Θα ήθελα να το δω σήμερα, αν μπορώ. Εντάξει. Ποιος εσύ? Είμαι το φάντασμα του παρελθόντος. Έλα μαζί μου να δεις πώς κατέληξες σε αυτό το σημείο. Το παρελθόν είναι αυτό που φτιάχνει το χαρακτήρα μας. Φτιάχνει το ποιοι είμαστε και ποιοι θα γίνουμε. Και το δικό μας παρελθόν σαν Men of Style ήταν γεμάτο γίγαντες. Τα Capital Control και η καραντίνα ήταν ίσως οι πιο δύσκολες στιγμές για εμάς. Ήταν στιγμές που δεν ξέραμε τι θα γίνει. Αυτή η χρονιά ξεκίνησε καλά, με καινούργιους στόχους και ιδέες. Φτάσαμε 100.000 εγγραφές στο YouTube, που είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα για την θεματολογία που διδάσκω το Lifestyle. Ξεκινήσαμε την εκπομπή Απλές Κουβέντες στο Open. Πολλά σχόλια λένε ότι αυτή η παραγωγή θα έπρεπε να είναι σε τηλεοπτικό κανάλι, παιδί μου, όχι μόνο YouTube. Και ο Πουνέντης μας είχε βάλει έτσι μια μπρίζα. Νομίζω από εκεί ξεκίνησε. Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Από τον Πουνέντη, δηλαδή, είχε μπει αυτή. Μια εκπομπή που έλειπε από την ελληνική τηλεόραση. Αρκετά! Καταφέραμε πάρα πολλά και μπράβο μας! Αλλά άμα θα κόβαμε τις αντίστοιχες των εργαζομένων, εκεί ίσως και να φτάναμε και ένα εκατομμύριο. Εσύ ποιος είσαι πάλι? Γεια! Τι τρομάζεις ρε, εσύ δεν έγραψες σενάριο? Είμαι το φάντασμα του παρόντος. Πάμε να δούμε τώρα πώς επηρεάζει το Men of Style τον κόσμο. Έχουμε βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι και να βρουν τον εαυτό τους. Άνθρωποι βοηθήθηκαν και προχώρησαν τη ζωή τους με τις αξίες που διδάσκουμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και μόνο που υπάρχετε, γιατί είστε μια παρηγοριά πολύ καλή στο εξωτερικό. Άπειρες αϊπνίες με τα βίντεό σας, με τα blog σας. Το βιβλίο σας το συστήνω και εγώ ανεπιφύλακτα. Το βιβλίο μας, ο Άνδρας Αξίας, είναι στην τέταρτη έκδοση και σύντομα και στα αγγλικά. Ανεβάσαμε την παρουσία μας στα social media με εκατομμύρια views όλα τα μέσα. Στο TikTok ειδικά που φτιάξαμε φέτος, έχουμε απίστευτα views, μέχρι και ένα βίντεο με 1 εκατομμύριο προβολές. Οπότε μας πρόσεξαν πολλά μάτια και έτσι γίναμε ακόμα περισσότεροι. Και όλα αυτά επειδή ήσουν δίπλα μας και μας στήριζες. Βάλαμε στόχους μαζί και τους πετύχαμε. Εσύ ποιος είσαι, ο Χάρος? Ήρθες να με πάρεις από εδώ? Α, περίμενε. Τώρα. Θα έπρεπε να σου δείξω πόσες φορές χάλασες τον ήχο φέτος, αλλά τέλος πάντων. Το μήνυμα από το μέλλον θα είναι πάντα το ίδιο. Αν δεν μάθεις από το παρελθόν, τότε αυτό συνέχεια θα επαναλαμβάνεται. Το 2021 ήταν ένα εξαιρετικά απαιτητικό έτος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν τρομερά δύσκολο. Συνέβησαν πράγματα που δεν περιμέναμε και μας έφεραν αντιμέτωπους με καταστάσεις άγνωστες για εμάς. Όπως πάντα, με την πλάτη στον τοίχο.
Ή θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν μια φοβερή περιπέτεια. Κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι φανταζόμαστε πως θα ήταν να ζήσουμε μια περιπέτεια. Συνήθως η περιπέτεια αποτελείται από έναν προορισμό που μας φοβίζει και μας συναρπάζει ταυτόχρονα, από αναπάντεχες δυσκολίες που θα συναντήσουμε στη διαδρομή και φυσικά από την παρέα που θα αποφασίσουμε να ταξιδέψουμε μαζί της. Έτσι λοιπόν, Κάζιο, τα συστατικά μιας περιπέτειας είναι απλά. Θέλεις ένα τρομερό προορισμό, αναπάντεχες δυσκολίες, θάρρος για να τις αντιμετωπίσεις και απίστευτη παρέα. Και την σκληρή συνειδητοποίηση πως ποτέ δεν θα είσαι έτοιμος για τα σημαντικά. Θα πρέπει να γίνεις. Αυτό όμως που θα χρειαστεί να θυμάσαι είναι πως οι δυσκολίες που θα έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτή η ξεχωριστή βόλτα που θέλεις να κάνεις για να ζήσεις αυτήν την περιπέτεια δεν θα έχει νόημα αν είσαι μόνος. Θα χρειαστείς και την αντίστοιχη παρέα. Γιατί αν θέλεις να ζήσεις αυτήν την περιπέτεια, τότε καλύτερα να μείνεις εδώ, γιατί από ό,τι φαίνεται, το 22 θα τα έχει όλα. Κι έτσι, όλο το Men of Style ένιωσε έστω και λίγο το πνεύμα των Χριστουγέννων στα γραφεία του. Ξεκινώντας από μια μικρή πράξη. Γιατί έστω και μια μικρή βοήθεια μπορεί να κάνει τη ζωή των γύρω μας καλύτερη. Και έτσι και τη δική μας. Παιδιά, κάτι κατάλαβα λάθος. Οι γιορτές είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να τις περνάμε μαζί με τις οικογένειές μας. Οπότε γυρίστε πιο νωρίς σήμερα σπίτι. Ξεκουραστείτε. Και όχι μόνο εσείς, αλλά και εσύ. Γιατί το 2022 μπορεί να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλούς γίγαντες. Και να είναι δύσκολα. Οπότε μάζεψε δυνάμεις. Να είσαι έτοιμος για αυτό που έρχεται. Όπως θα είμαστε κι εμείς. Ο χρόνος που έρχεται πρόκειται να είναι πολύ δυνατός για το Men of Style. Καλές γιορτές. Τέλος.